Τηλέφωνο. Όλοι μας ξέρουμε ότι ο αθλητισμός είναι ένα βασικό συστατικό του πολιτισμού, είναι ένα βασικό συστατικό της ίδιας της ζωής. Και όχι μόνο ο επαγγελματικός αθλητισμός ή γενικότερα ο πρωταθλητισμός που φέρνει τα μετάλλια για τις διακρίσεις, αλλά ειδικότερα ο απλός, ο αγνός, ο άδωλος αθλητισμός που καλλιεργεί τη σωματική ρόμη, που καλλιεργεί την ευγενή άμυνα, που καλλιεργεί τη συνεργατικότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υποδεχόμαστε λοιπόν σήμερα το Λευτέρη τον Αβγενάκη, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο στο Κοινοβούλιο που έχει την ιδιότητα του Υφυπουργού με αρμοδιότητα τα θέματα αθλητισμού, με την ελπίδα και την σιγουριά ότι το διήμερο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη θα είναι γόνιμο και παραγωγικό. Θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης, να συναντηθεί με αθλητικούς παράγοντες, να συζητήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας και σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών, αλλά και σε επίπεδο προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι. Και είμαι βέβαιος ότι θα προσπαθήσει στα πλαίσια του δυνατού και του εφικτού να δώσει τις λύσεις που πρέπει. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να σταθεί για μια ακόμη φορά στο πλευρό της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης, να δώσει λύσεις στα προβλήματα ή να δρομολογήσει τις λύσεις στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Γιατί θέλουμε, φίλε Λευτέρη, η καρδιά του αθλητισμού όπως το παρελθόν, έτσι και πάλι, να χτυπάει πολύ δυνατά εδώ στη Μακεδονία και τη Θράκη. Το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει πράξη.